Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Hearts of Iron 4 Σήμερα συνεχίζουμε στο δεύτερο επεισοδιάκι με τον πόντο Όπως είχαμε δει στο προηγούμενο επεισοδιάκι κάναμε κάποια πραγματάκια Ξεκινήσαμε την αρχή ουσιαστικά Επειδή ένα παλικάρι με ρώτησε πως λέγεται το μοντάκι με τον πόντο νομίζω Ή ένα ή δύο παλικάρια χθε στο στριμάκι Twitch Το mode λέγεται Republic, The Republic of Pontus An Alternative History Mode νομίζω κάπως έτσι ε, γράψτε στο, στο google the republic of pontus, hoi4 mod και θα σα το βγάλει απευθείας λοιπόν, τι θα πάμε να κάνουμε σήμερα σήμερα ουσιαστικά θα πάμε να κάνουμε να ολοκληρώσουμε την οικονομία μα εδώ πέρα, στο focus 3 να ολοκληρώσουμε αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια για τα extra research slot και αυτά τα σχετικά που κάνουμε και αργότερα μάλλον θα πάμε για το στρατό τελευταία θα αφήσουμε λίγο το το πολιτικό path που θα πάρουμε θα πάμε για το στρατό και ίσως αργότερα 1938 προς 1939 να ακολουθήσουμε το πολιτικό μας μονοπάτι και να κάνουμε κανένα πόλεμο στην Τουρκία μαζί με την Ελλάδα. By the way, εδώ πέρα έχουμε αρκετά όπλα. Έχουμε 7.000 όπλα σε storage. Έχουμε 947.000 πέσα από το equipment και 53 κονβόι, τα οποία δεν χρησιμοποιούμε κιόλα. Και από εργοστάσια έχουμε 6 στα 15. Φτιάχνουμε άλλα δύο ουσιαστικά. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιε περιοχέ εδώ πέρα. Για να μπορούμε να φτιάχνουμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το χρόνο. By the way, αυτή είναι κομπλέ. Ε, θα του σταματήσω το training σε αυτού του τυπάδε. Νομίζω είναι εντάξει προ το παρόν. Ε, και θα δούμε. Ξεκινάμε το χρόνο σιγά σιγά. Πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε με το πολιτικό μονοπάτι και αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Με το πολιτικό μονοπάτι. Με το κομμάτι της οικονομίας τέλος πάντων Και αργότερα με το κομμάτι του στρατού Α oh, by the way Τώρα το είδα το ναυτικό που ήταν εδώ κάτω Δεν το είχα πάρει χαμπάρι Ωραία Λοιπόν αυτό τελειώνουμε Τελειώνουμε αυτό εδώ πέρα Ωραία Βέβαια η Τουρκία παίζει να έχει tanks Ή να μην έχει κάτι σπουδαίο Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει η Τουρκία Οπότε εμείς σε τι να πάμε ακριβώ να πάμε σε αρτιλερή By the way εδώ τι ακολουθούμε Grand Battle Ναι Θα δούμε Λοιπόν πάμε να βγάλουμε πρώτα τίποτα από εδώ Κάνα ραντάρ Για τα τέτοια Ωραία Και βλέπουμε μετά τι θα κάνουμε Ίσως πάμε για αρτιλερή και να το κουμπώσουμε μετά στα τέτοια Ή να πάμε για Για armor, για tank και τα σχετικά Μπορούμε να πάμε για artillery και να το κουμπώσουμε μετά στο τέτοιο Στους ε, τυπάδες εδώ πέρα Στα division templates, θα δούμε By the way, αυτά βάλτε όλα στο full Λοιπόν speed army, army battle plans, Pontiac tanks, artillery support, infantry in the army Πάμε προς το παρόν, όλα θα τα φτιάξουμε ούτως ή άλλος. Αλλά πάμε προς τα δω για αρχή και μετά θα δούμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε όμω. Ποιο είναι το θέμα μα. Η Τουρκία έχει περίπου από 17 έω 47 μονάδε. Ωραία, εμεί έχουμε 18 μονάδε, έτσι. Ναι, 18 μονάδε, 8 εργοστάσια. Σε 0 αεροπλάνα. 239.000 άτομα. η Τουρκία δεν έχει πάρα πολλέ χιλιάδε άτομα. Τι έχει κάνει σε μονάδε. 19-22 εργοστάσια έχει. Νομίζω μπορώ να τους πάρουμε σε περίπτωση πολέμου σιγά σιγά μαζί με μια συμμαχία με Ελλάδα. Θα το δούμε όμω και στην πορεία πώς θα πάει αυτό το πραγματάκι. φτιάξαμε το Infantry in the Army, μπορούμε να φτιάξουμε Improved Weapon. Και αυτό θα πάμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και το Army Battle Plans. Βασικά αυτό θα κάνουμε. Για αρχή. Εδώ αυτούς πάντες δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε ακόμα, όχι. Free Trade να το βάλω. Θα έχουμε τέτοιο. Θα τα αφήσω προς το παρόν εδώ πέρα. Export focus. Civilian intelligence του other 40%. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το ή άλλος Μόνο αυτό μπορούμε να βάλουμε. Τώρα να το βάλω σε fascist. Για να έχουμε περισσότερο στρατό και τα σχετικά. Θα δούμε. Θα το κοιτάξουμε μετά αυτό βασικά. Λοιπόν, computing machine. level 2 ε. Καθίστε να φτιάξουμε αυτό Και τα άλλα θα τα φτιάξουμε μετά αργότερα Σας <σκυρίζοντα> προλαβαίνουμε Έχουμε τώρα πόσα research τότε έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 Τούμπαν είμαστε, Ιταλή ανάνοψη, ωραία <σκυρίζοντα> Λοιπόν πάει και αυτό Improved weapon, Pontiac tanks Αυτό είναι η αλήθεια που μπορούμε να το φτιάξουμε για να βάλουμε τα heavy tanks αλλά πάμε εδώ προς το παρόν By the way, τώρα τις μέρες, τις επόμενες μέρες Σήμερα το απόγευμα δεν ξέρω αν θα παίχνει στριμμάκι Αλλά τις επόμενες μέρες λογικά θα παίχνουν κανένα δύο Σίγουρα Το ένα θα είναι Hearts of Iron 4 Και ήθελα να ξεκινήσω ή σε live ή σε σειρά Ένα με το μεταξάι με το βασιλιά Γεώργιο Θα δούμε Και θέλω να κάνω και ένα στριμμάκι Victoria 2 θα δούμε όμως πότε θα τα κάνουμε αυτά τα πραγματάκια Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δούμε και ένα νέο παιχνίδι Ή το Farm Manager 2021 Ή το The Guild 3 Θα τα παίξουμε σίγουρα, το Guild 3 θα το παίξουμε σίγουρα Το Farm Manager λογικά σε κάποιο stream πιθανότητα Θα δούμε Επίσης έβλεπα χθε από το Zissi και από ένα άλλο παλικάρι ξένο Το Transport Fever Το 2 Έπεσε το Transport Fever παλιά το 1 Εποχές 2016, 2017, κάπου εκεί περίπου, 2018 και μου άρεσε οπότε δεν ξέρω αν θα τα αγοράσω το transport fever, θα δούμε πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε εδώ τώρα ε, μπορώ να πάμε για τα όπλα τα καινούργια και θα γίνουν στι 174 μέρες μόλις βγάλω και το artillery πιθανόν να βάλουμε μερικά support artillery εδώ πέρα και να τα φτιάξουμε αυτά support anti-tank, support artillery, engineer company και Recon Company Θα δούμε By the way Εδώ για να δω κάτι, όχι δεν θέλω να το κάνω κάτι Εντάξει Θα φτιάξουμε μετά τέτοια λογικά Θα Πάμε να φτιάξουμε αυτά τα προγραμματάκια Αυτά εδώ πέρα Logistics Company Signal Company και όλα αυτά Ωραία Improved Artillery anti Αντί upgrade και αντί tank upgrade. Ωραία. Motorized. Θα κάνω το αντί tank upgrade. Και θα το δούμε μετά. Ωραία, μια χαρά είμαστε. 1938 Φλεβάρι. Εδώ έχουμε φτάσει στα 15, άλλο ένα μας μένει και μετά θα φτιάξουμε την άλλη την τέτοια. Και μετά ίσω αφοσιωθώ σε οχυρά και σε άμυνε. Θα δούμε, αφού δεν μπορούμε να φτιάξουμε άλλα αεροστάσια κτλ. Γιατί τώρα είμαστε full κομπ. Α, όχι, ρε, μπορούμε. Α, μπορούμε γιατί φτιάχνουμε τα τέτοια. Μαλακή, λέω, ισχύει. Καλό αυτό. Λοιπόν, τι θα πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάχνουμε. Civilian Factories. Ξέρετε τι λέω, να βάλω. Ένα. Δύο. Θα φτάσουμε έτσι. Τα δέκα ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε 7 και 3, 10. Και να βάλουμε και 2 τέτοια. 1, 2. Κάπω έτσι πρέπει να πάει το πραγματάκι. Τώρα πόσα τέτοια έχουμε για να δούμε. Προντάξιον έχουμε 1, 2, 3, 4, 8, 8 και 2, 2. Οπότε ουσιαστικά τα άλλα ούτε καν χρειάζεται αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα. Αλλά θα το φτιάξουμε έτσι για το γαμότο. Αφού έχουμε 4. Θα το φτιάξουμε έτσι για το γαμότο. Μήπως να μην το φτιάξουμε Δεν θα το φτιάξουμε Όχι Θα βάλουμε κάτι άλλο Θα βάλουμε άλλο ένα civilian Γιατί μπορούμε Αφού έχουμε 4 Μια χαρά είμαστε Μας τα έχει δώσει μόνο το τέτοιο Ή όχι Όχι δεν μας τα δώσει το τέτοιο Ωραία Έγινε και το Pontiac Tanks Improved Artillery Ωραία Improved Tanks Για να δούμε λίγο και στις τέτοιες τώρα με το που γίνουν αυτά τα πραγματάκια Improved Artillery σε 100 ε. Ναι Οπότε ίσως βάλουμε το Improved Artillery μετά Τσακ μπαμ να γίνεται απευθεία. Και anti air και anti tank Ωραία Δεν ναι, μπορούμε να το βάλουμε είναι η αλήθεια Το Improved Artillery Να γίνεται απευθεία. Με το που τελειώσουν όλα τα πραγματάκια αυτά Και μετά θα βάλουμε και το anti tank ουσιαστικά Εκτός αν βγάλουμε τέτοιο Εκτός αν βγάλουμε heavy tanks απευθεία. Αν και δεν νομίζω Ωραία Λοιπόν πάμε να το βάλουμε Μπαμ μπαμ Improved Artillery Ωραία και εγώ θα πάμε να το βγάλουμε Outdated, ναι Outdated είναι τα όπλα Οπότε, οπότε πάμε να βάλουμε αυτά τα όπλα και τώρα 16.720 έχουμε βέβαια από τα παλιά στις 16.000 φτιάχνουμε κι άλλα συνεχώς όπως και Artillery φτιάχνουμε ωραία και είμαστε καλά γενικά λοιπόν εδώ τι θα πάμε να βάλουμε τώρα The Body Care Force, a speed army πρέπει να το ολοκληρώσουμε για να γίνει και αυτό National Defense Army experience είναι 20% Ωραία, είμαστε 4 Αυγούστου 1938. Λοιπόν, θα τα αφήσω κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Γιατί έχω παίξει ήδη σχεδόν 40 λεπτά. Και θέλω να βγει το βιντεάκι κανένα 15 λεπτό περίπου. Οπότε τι θα κάνουμε, θα τα αφήσουμε κάπου εδώ το σημερινό βίντεο. Και στο επόμενο βίντεο θα πάμε, αφού τελειώσουμε όλα αυτά, να φτιάξουμε λίγο The Pondic Air Force, The Pondic Navy. Πιστεύω να τα κάνω και μόνο μου αυτά. Και θα ξεκινήσουμε για το πολιτικό μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε που κατά 99% θα είναι long live the king μοναρχία και αναλόγως μετά θα αποφασίσουμε μπορεί να πάμε και μόνοι μας και να κάνουμε συμμαχία με Ελλάδα. Οπότε αφήνουμε το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν θα έχει στριμάκι το απόγευμα. Πάντως αύριο πιθανόν να έχει στο Twitch. Το απόγευμα μπορεί να κάνουμε σήμερα στο YouTube θα δούμε όμως. Δεν ξέρω ακόμα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να δούμε και το The Guild 3 και το Farm Simulator 2021, θα τα παίξω λογικά σε κάποιο stream, σε κάποιο βιντεάκι. Έτσι να τα δούμε. Και αυτά πάνω κάτω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή σε κάποιο live.